να έρθουν στην Ελλάδα τον ερχόμενο χειμώνα για να περάσουν τους δύσκολους μήνες σε μια χώρα με συγκριτικά πλεονεκτήματα και καιρό που εξασφαλίζει ευχάριστη παραμονή και διάρκεια διακοπών, κάλεσε από το Λασίθι τους βόρειοευρωπαίους συνταξιούχους ο Βασίλης Κικίλιας, που έκανε αντίστοιχη δήλωση και σε γερμανική εφημερίδα. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε εδώ πέρα τους Αυστριακούς, τους Γάλλους, τους Γερμανούς, τους Ελβετούς, και αυτοί ενδεχομένως θα μπορούν να έχουν λιγότερες δαπάνες ενεργειακές και εμείς θα έχουμε υπερπολαπλάσια έσοδα off-season από τον τουρισμό. Αυτό θα συζητηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα με τους ομολόγους μου υπουργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα ταμεία τα ασφαλιστικά στην Γερμανία και με τους tour operators, οι οποίοι νομίζω ότι ήδη το καλοβλέπουν. Στη βάση του μεγαλύτερου στόχου, που είναι, όπως είπε, η επιμήκυνση του τουρισμού, ο Βασίλης Κικίλιας, που συνεχίζει την περιοδία του στο νησί και σήμερα βρέθηκε στο Λασίθι, τόνισε ότι οι συνέργειες φορέων, μεταξύ των οποίων η αυτοδιοίκηση αλλά και οι ιδιώτες επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού, δύναται να φέρουν δυναμικά αποτελέσματα που σε συνδυασμό με τις κινήσεις της πολιτείας καθιστούν ως κάτι περισσότερο από εφικτό το στόχο του 12μηνου τουρισμού στην Ελλάδα αλλά και τη Μεγαλόνησο. Εξήγησα σε όλους ειλικρινώς ότι η πρώτη προτεραιότητά μας είναι η μέση ελληνική οικογένεια. Είναι οι άνθρωποι που βιοπορίζονται στον τουρισμό, είναι οι αγρότες, είναι οι εργαζόμενοι, είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν σε αυτή την τεράστια κρίση την οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη με ένα πόλεμο στην καρδιά και δημιουργεί ενεργειακά προβλήματα, πληθωρισμό, ακρίβεια. Και ο τουρισμός νομίζω ότι είναι το αντίδοτο σε αυτό, μια που δίνει υπερπλεώνασμα συναλλάγματος και εισοδήματος, το οποίο έρχεται χωρίς μεσάζοντες, καθετοποιημένα και φτάνει στην ελληνική οικογένεια, στον Έλληνα εργαζόμενο. Ο κύριος Κικίλιας είχε επαφές σε Ελούντα και Άγιο Νικόλαο, πραγματοποίησε σύσκεψη με φορείς της περιοχής, ενώ νωρίτερα παρευρέθη και σε εγγένεια πτέρυγας ξενοδοχειακής μονάδας, συναντώντας παράλληλα πολίτες, εργαζόμενους και επαγγελματίες της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε ο τουρισμός να ανέβει πιο ψηλά και παράλληλα να στηριχθούν οι άνθρωποι του σε όλες τις εκφάνσεις της τουριστικής δραστηριότητας. Οπότε νομίζω ότι αυτή την πολιτική υλοποιούμε και το κάνουμε με σεβασμό στον πολίτη, αλλά θα το κάνουμε και με σεβασμό στο περιβάλλον. Οπότε ναι ανάπτυξη, ναι επενδύσεις, ναι νέες θέσεις εργασίας, αλλά ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Στη διάρκεια της σύσκεψης με τους φορείς του τουρισμού χθες στο Ηράκλειο, το παρόν έδωσαν και εργαζόμενοι που διαμαρτυρήθηκαν για τις συμβάσεις εργασίας, την κατάργηση, όπως τόνισαν, του οκταώρου και πενθυμέρου, που βυθίζει σε απόγνωση, όπως τόνισαν, το χώρο της εργασίας, την ώρα που σε ό,τι αφορά τον τουρισμό οι εργαζόμενοι είναι δυσέβρετοι. Για μας αυτό είναι απαράδεκτο. Δυστυχώς ανοίγει την κερκόπορτα για την υπογραφή νέων συμβάσεων και το Υπουργείο Εργασίας επί της ουσίας θα τις καταργεί. Το επόμενο διάστημα θα αντιδράσουμε, δεν θα μείνουμε έτσι. Το μέρισμα της επιτυχίας του ελληνικού τουρισμού πρέπει να πηγαίνει σε όλους, να πηγαίνει στην κοινωνία πρώτα απ' όλα, να πηγαίνει στους επαγγελματίες, στους μικρούς, στους μεσαίους και με τους μεγάλους. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να πηγαίνει και στους εργαζόμενους στον τουρισμό.